Έχουμε τον θεσμό της τσάντας της Χριστουγεννιάτικης χαράς, για να γίνω ακριβής και συγκεκριμένος. Είναι ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε το 1990, πόσα χρόνια τώρα, εδώ και 32 λοιπόν χρόνια, από το Περιφερειακό Τμήμα της Ιεράπετρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με τον θεσμό αυτό να έχει ως επίκεντρο την συλλογή και τη διανομή, κατ' επέκταση μετά, τροφίμων και άλλων απαραίτητων καταναλωτικών αγαθών για το γιορτινό τραπέζι. Κατά κάποιο τρόπο τι είναι, μια γεραπετρίτικη, ένας γεραπετρίτικος θεσμός. Αυτή η τσάντα τι περιλαμβάνει, βλέπουμε χαρακτηριστικά, 2 κιλά κρέας, 2 κιλά ρύζι, 2 κιλά ζάχαρη, 1 κιλό φασόλια και 2 κιλά αλεύρι. Με την συλλογή των προϊόντων να ξεκινά στις 12 και να ολοκληρώνεται στις 23 Δεκεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ακόμα περίπου ένα δεκαήμερο να βοηθήσουμε, είτε είμαστε στην Ιεράπετρα, είτε είμαστε σε άλλες περιοχές της Κρήτης, αυτόν τον θεσμό. Συνεχίζω. 2 φακελάκια καφέ, 6 κουτιά γάλα ευαπορέ, 4 πακέτα μακαρόνια, ένα παιχνίδι προαιρετικά βέβαια. Και με την υποσημείωση τοποθέτηση παιχνιδιού στην τσάντα υποδεικνύει την επιθυμία να διατεθεί η τσάντα σε οικογένεια με παιδιά. Μία αξιέπαινη πρωτοβουλία. Την είχαμε παρουσιάσει και πέρυσι, την είχαμε παρουσιάσει και πρόπερσι, το πράττουμε και φέτος. Σε εθελοντική βάση εδώ και τόσα χρόνια. Θα επιχειρήσουμε να πάμε στον κύριο Μαμαντόπουλο. Αν είμαστε έτοιμοι συνάδελφοι να το επιχειρήσουμε, προκειμένου να απευθύνουμε ένα κάλεσμα για να συμμετέχουν όσοι το επιθυμούν. Και όπως κάθε χρόνο, αυτή η όμορφη ανθρωπιστική διάθεση παραμένει και κυριαρχεί στις τάξεις των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πάμε στον κύριο Μαμαντόπουλο, τον κύριο Ανδρέα Μαμαντόπουλο, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ιεράπετρα. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλη να είστε καλά. Και δύναμη. Επιχείρησα ένα πρόλογο, είπα τα βασικά. Αυτό που θέλω από εσάς είναι να απευθύνουμε ένα κάλεσμα. Ένα κάλεσμα προκειμένου να ενισχύσουμε όπως μπορεί ο καθένας σε μια δύσκολη συγκυρία αυτόν τον θεσμό εκεί του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί συμβάλλετε καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια. Αυτή την προσπάθεια που συμπληρώνει φέτος 37 χρόνια μου φαίνεται. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού, αλλά αυτοί που συνέβαλαν και διαμόρφωσαν την εικόνα αυτή ήταν οι τότε υπάλληλοι του ΟΤΕ. Οι οποίοι είχαν αυτή την ιδέα να φέρουν αγαθά, να χωρίσουν τις τσάντες, να καθορίσουν τι πρέπει να έχει κάθε τσάντα. Παρακαλώ τον κόσμο και τον καλό αυτές τις μέρες, τις Άγιες Μέρες των Γιορτών, να μην υπάρξουν συμπολίτες μας που θα στερηθούν τα βασικά αγαθά διατροφής. Και ένα παιχνιδάκι για τις οικογένειες που έχουν παιδιά. Αυτή είναι μια όμορφη πρωτοβουλία, την αγκάλιασε η οικογένεια, γίνεται με επιτυχία κάθε χρονιά. Πάντα ζούμε τις αγωνίες των πρώτων ημερών γιατί πλησιάζουν ημέρες και δεν είναι πολλά τα αγαθά, αλλά μετά με ένα μαγικό τρόπο συμπληρώνεται και έτσι ικανοποιούμε όλους τους οφειλούμενους. Που μπορούμε να... Είχαμε... Ακριβώς. Να πω και δημόσια, ναι, το ευχαριστώ, ναι, προς το Εμπορικό Επιμελητήριο, είναι το πρώτο που ανταποκρίθηκε και μας υποστηρίζει, και ένας ανώνυμος συμπολίτης μας ο οποίος έφερε ήδη 20 τσάντες. Ξεκινάμε, θα χρειαστούμε κοντά στις 300. Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λίγο μέχρι σήμερα πώς έχουν συγκεντρωθεί, μπορούμε να το πούμε. Αν υπολογίσουμε του Εμπορικού Επιμελητηρίου και του συμπολίτη μας αυτού, σύνοι τσάντες που έφεραν τα νοικοκυριά προς το παρόν και μερικές από το προσωπικό τραπεζών, πρέπει να έχουμε πλησιάσει αυτή τη στιγμή τις 55 με 60 και ο στόχος είναι, εντάξει, πέρσι δώσαμε 257. Πρέπει να έχουμε 300. Μάλιστα. Να νιώθουμε ασφαλείς. Εξάλλου σε μερικές οικογένειες που Σωστά. είναι πολυμελείς, πολύτεκνοι, τους δίνουμε και δεύτερη, φτάνει να μας περισσέψει. Κύριε Μαμαντόπουλε, ακριβώς, θα ξανασυνδεθούμε και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε ένα λεπτό. Πού μπορούμε να σας βρούμε? Εγώ συγκεντρώνω μία τσάντα, βάζω μέσα και τα προϊόντα αυτά, τα είδη πρώτης ανάγκης και καταναλωτικά αγαθά. Πού θα σας βρούμε, πού θα αφήσω την τσάντα? Είναι Λοχαγού Παγωμένου 47, στα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού και πρωί και απόγευμα. Μάλιστα, τέλεια. Και πρωί και απόγευμα. Εδώ είμαστε να δούμε και το αποτέλεσμα, να μιλήσουμε και για τον απόϊχο της δράσης. Και το τηλέφωνο μας είναι 25460. Ναι. Για όσους έχουν την τσάντα εδώ στην Ιερά Πέτρα και θέλουν βοήθεια, τότε θα πάνε εθελοντές στο Ερυθρού Σταυρού να την παραλάβουν. Μάλιστα. Και μετά 23 του μήνα θα αρχίσει η διανομή. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας.